Εσείς τώρα το κόμμα σας εξέδωσε χθες μία ανακοίνωση που κάνει και μία ψηλοεπίθεση στον κύριο Γεωργιάδη και λέει για συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Τώρα για να μην γελιόμαστε, κυρία Πέρκα, αυτά δεν τα βλέπουμε τώρα μόνο τώρα. Δηλαδή είναι εικόνες που τις έχουμε δείξει στο παρελθόν. Πριν ήταν εδώ ο κύριος Χοντζογλου, μας έλεγε κάποια περιστατικά για εργαζόμενοι, για μάγειρες, για καμαριέρες. Κατά καιρούς θέλω να πω, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, έχουμε δει σε κάποιες επιχειρήσεις, όχι σε όλες, μην βάζουμε και όλες τις επιχειρήσεις στο ίδιο καλάθι, έχουμε δει περιστατικά που δεν τα λες ότι περιποιούν. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν και εργαζόμενοι στον τουρισμό. Δεν είναι έτσι, γιατί. Γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 4,5 χρόνια. Μάλιστα. Είχε ιδρύσει και αναβαθμίσει το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Είχε επιβάλει πρόστιμα σε μεγάλες τράπεζες, πιθανόν σε 4 χρόνια. Δεν επιβάλλουν πρόστιμο. Δεν ακούστε τώρα, πάμε λίγο. Ακούστε με και εσείς όμως που σας λέω. Ναι, άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι. Δεν υποβαθμίσαν το ΣΕΠΕ. Τι σχέση έχει δεν... αυτό. Το ΣΕΠΕ εφαρμόζει νόμο. Κυρία Μπέρκα, μην κάνουμε τώρα, δεν καταλαβαίνουμε. Το ΣΕΠΕ εφαρμόζει τον νόμο. Αν ο ελεγκτής του ΣΕΠΕ δεν έχει από πίσω μια διάταξη νόμου να θεωρήσει το συγκεκριμένο ότι παρανομεί, πώς να το βγάλει ότι είναι παρανομός. Δηλαδή παραβίαση. Έπρεπε να έχει έρθει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Ωραία. Αυτό λέω. Να δούμε αν θα τη φέρουν. Αλλά δεν όχι, μπορούσατε να την είχατε φέρει κι εσείς πριν 5 χρόνια. Δεν είχαμε τέτοιο φαινόμενο. Πραγματικά αυτό πρώτη φορά το βλέπουμε όλοι τώρα. Και πρέπει να γίνει. Ότι κολυμπάει. Αλλά πρώτον, είναι κορκοδίλια τα δάκρυα πραγματικά όταν έχεις υποβαθμίσει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αλλά θα επιμείνω λίγο κι εγώ στις εξέντρες, γιατί έχω διατελέσει και Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας. Για πείτε μου. Δεν μπορεί να έχεις μόνιμη κατασκευή, γιατί αυτή είναι μόνιμη κατασκευή. Για να έχει πόσους λουόμενους. Δεν μπορεί, τι επιπλέει. Ο κύριος Χοντζογλου είπε ότι δεν είναι το μόνο περιστατικό. Δεν λέει μόνιμη, Στέλλα, η μόνη σας είπε ότι δεν είναι το μόνο περιστατικό σε νησιά, τώρα με τα πάρμαλα με τη σειρά. Ότι προφανώς. Ανάλογες εικόνες. Προφανώς. Στη Μύκονο όρια γινόταν. Αλλά και εδώ θα κάνω μια κριτική εγώ. Πώς χαλαρώσαν όλη η νομοθεσία στην προηγούμενη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά, τα χωροταξικά, τα πολεοδομικά θέματα. Έχουμε κάνει πολύ αυστηρή κριτική, να μην πω σημείο-σημείο. Αντί δηλαδή να πηγαίνουμε μπρος, πηγαίνουμε πίσω. Κύριε Ριστίδη. Γιατί είπαμε δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Φανταστείτε για κάθε εξευτελιστική εργασία να υπάρχει και μια νομοθετική ρύθμιση. Αυτό είναι ένα γενικό πρέπει όρος. Να προβλέπει όμως. Ένας δεν μπορεί. Φανταστείτε έναν εργαζόμενο που πηγαίνει στα 4 για να σερβίρει στα 4, επειδή θέλει έτσι. Ναι. Πρέπει να το προβλέψουμε σε νόμο και αυτό. Άξι, μπορεί να βρείτε ένα γενικό πλαίσιο. Ότι η εργασία πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ανθρώπινο που δεν θα ευτελίζει τον εργαζόμενο με αξιοπρέπεια. Κυρία Πέρκα, θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν και δεδομένο. Γιατί έχουμε ακούσει και εμείς πολλά τα αυτιά μας, δεν πάμε καλά και ως κοινωνία και δεν πάμε καθόλου καλά τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και τον έλεγχο. Ακόμα μένουμε σε αυτό για όλα αυτά. Ένα θέμα το οποίο είναι πράγματι ενοχλητικό, το κάτι φταίει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Όταν ξέρει ο επιχειρηματίας ότι δεν θα έχει έλεγχο, γιατί δεν υπάρχει ΣΕΠΕ. Όταν ξέρει ότι δεν θα έχει υψηλό πρόστιμο. Εδώ λοιπόν. Αφήστε να τελειώσω για να σας το πω. Είπα πριν για 1,5 εκατομμύριο σε τράπεζα. Άλλαξε και ο νόμος για τα πρόστιμα για την παράβαση της εργασιακής νομοθεσίας και εκείνο το πρόστιμο με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας ήταν 100.000. Όταν λοιπόν ξέρουν αυτοί πάντως, οι άνθρωποι. Πάντως τα 10.500 ευρώ θυμάμαι η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Επιβρούτσι τα βάλε. Λοιπόν, έχει σημασία επομένως και ως κοινωνία και ως πολιτεία. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τα παραδεχτεί η Νέα Δημοκρατία. Ότι με το τίτλο Βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός, υπάρχει μεγάλη ασυδοσία. Είπε ο κ. Μητσοτάκης για την Μύκονο τελευταία στιγμή. Πριν για αυτά τα εργαλεία που διαχρονικά δεν έχει χώρα και δεν τηρούνται, που είναι η πολεοδομική νομοθεσία, που είναι η χωροταξία, τα οποία με νόμους της Νέας Δημοκρατίας όλα χαλάρωσαν. Σε περιοχές Λατούρα, σε γυαλούς, παντού. Το έχουμε καταδείξει αυτό. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Μάλλον ένα κύκλο γεμάτο και χωρίς διακοπές. Μόνο μια κουβέντα. Πρώτα ο υπουργός και αν κάνει ρουσφέτια ο υπουργός. Γι' αυτό ακριβώς αναβαθμίσαμε. Να μου πείτε πού μπορώ να βρω τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί από τον ανεξάρτητο ΣΕΠΕ τα τελευταία χρόνια. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει και πόσα πρόστιμα. Δεν είμαι ούτε αρμόδιος υπουργός ούτε πρόεδρος της Επιτροπής Διαφάνειας Βουλής. Μας πει, μπας και μπορέσετε να μας διαφωτίσετε. Καταρχάς είναι δεδομένο ότι αρνείται η κυρία Γεροβασίλη να αναλάβει καθήκοντα Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σήμερα, διαβάζουμε, αλλά τώρα εδώ να μην μιλάμε με φήμες και πληροφορίες. Εγώ μιλάω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Εσείς είστε υπέρ του να γίνει ένα συνέδριο διαρκές μέσα στο καλοκαίρι
ή να δρομολογηθεί ένα έκτακτο συνέδριο. Εγώ λέω Νοέμβριο. Λοιπόν ότι όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γρήγορα όλα, πρέπει όλα. Να αναδειχθεί ο πρόεδρος, αλλά να μην αδικηθεί η διαδικασία. Δηλαδή σήμερα που θα γίνει αυτή η κουβέντα στην πολιτική γραμματεία, φαντάζομαι ότι κάπου θα καταλήξει ώστε. Και εγκαίρως, δηλαδή μετά την παρέτηση του Αλέξη του Τσίπρα. Εσείς λέτε μέσα στον Ιούλιο να τα τελειώνετε όλα. Θα έπρεπε να, πάντως να βγει να έχουμε πρόεδρο, γιατί έχουμε και δύσκολη κοινοβουλευτική διαδικασία. Το Σεπτέμβρη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ δηλαδή θα πάτε με νέο πρόεδρο ή με κάποιον υπηρεσιακό πρόεδρο. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα, σε αυτό το ερώτημα. Εγώ κατέθεσα την άποψή μου. Υπάρχει κάποιο από τα πρόσωπα που έχουμε πει κατά καιρούς, το που να θεωρείτε ότι έχει χαρακτηριστικά για να μπει στη διαδικασία θα έλεγα να αναλάβει χρέη ότι τα μίνιμουμ χαρακτηριστικά τα μπορώ να πω ότι τα διαθέτουν όλοι. Mm-hmm. Όλοι λέτε εσείς. Σχεδόν. Σας καλύπτουν όλοι. Σχεδόν. Αδικείτε δηλαδή στους εσείς είστε εύκολοι. Λέω λοιπόν, δεν είναι εύκολοι. Το σχεδόν είναι είδηση νομίζω. Για πάμε να μας πει το σχεδόν τι σημαίνει. Δεν θα το αναλύσω περαιτέρω. Κάπως πρέπει να μας το εξηγεί. Δηλαδή για παράδειγμα να είναι κοινοβουλευτικός ή να μην είναι. Να είναι άντρας ή γυναίκα. Κοινοβουλευτικός να είναι ή όχι. Εγώ λέω ότι το πρώτο απ' όλα είναι να έχει αυτό το σημείο θέλω να πω για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είμαστε μια κοινοβουλευτική ομάδα, μάλλον την καλύτερη αναλογία που υπήρχε ποτέ στο Κοινοβούλιο Γυναικών Ανδρών. Να υπενθυμίσω ότι μετά τη μεγάλη προσπάθεια η Νέα Δημοκρατία κατάφερε 4 στους 5 να είναι άντρες. Άρα θα μπορούσε η κυρία Χτσιόγλου να είναι η πρώτη πρόεδρος, γυναίκα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω ότι είναι δυνατόν να συζητάνε. Προφανώς και οι γυναίκες ισότιμα θα μπορούσαν να είναι. Με άλλα χαρακτηριστικά βεβαίως συγχρόνως που τα έχουν. Κύριε Λοβέρδο, θα κάνουμε μια υπέρβαση. Μετά εδώ κατά αποκλειστικότητα. Που δουλεύει η οικονομία στη χώρα, αυτό το παιδί θα πάει στο σπίτι. Σύντομο παιδικό, σχόλιο για να πάμε στη διάλειμμα. Όπως πήγε και το δικό σας παιδί. Όπως πήγε το δικό μου το παιδί και πολλά άλλα παιδιά για να δουλέψουν. Αφού σπουδάσαν εδώ. Το λέω γιατί παίζουν fake. Λοιπόν, πού είμαστε λοιπόν, τώρα, συγγνώμη. Για να ολοκληρώσετε λοιπόν, για να πάμε σε διάλειμμα. Μερικά σημεία. Ξέραμε σύντομα. Και προεκλογικά από την έκθεση τη Κομισιόν τα επιδόματα θα τελειώσω. Ακούω τον κύριο Λοβέρδο να λέει ότι ήταν έκτακτα. Και ρωτώ εγώ πρώτον, γιατί αντί να δίνει επιδόματα δεν παρενεύει. Στην πηγή δημιουργία υπερκερδών. Αυτό λύθηκε από τις εκλογές. Την ψήφισαν το Μητσοτάκι. Όχι για να μειώσει το ΦΠΑ. Δεν θα δεχτώ γιατί ο κόσμος. Αυτή η κουβέντα δεν άνοιξε ποτέ προεκλογικά. Ότι όταν μιλούσαμε εμείς για την υπερκέρδη και ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, μας λέγανε τοξικότητα, λαϊκισμός, διάφορα τέτοια. Να σας πω κάτι. Όταν... Τι λέτε τώρα που δεν άνοιξε λοιπόν, κουβέντα αυτή προεκλογικά. Δεν συζητούσαμε εδώ πέρα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει στο πρόγραμμά της να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εσείς δεν το συζητούσατε. Μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έμεση φόροι που πλήττουν τα νοικοκυριά και κυρίως μεσαία και. Δεν θα γίνει αυτό. Σας το λέω εγώ. Σήμερα λοιπόν θα μας πούνε πάλι ότι είναι κάτι σαν φυσικό φαινόμενο. Και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Όχι ότι υπάρχουν πολιτικές. Κύριε Λοβέρδο, το ακριβότερο ρεύμα το είχαμε δώσει στους χαμηλότερους μισθούς αποδεδειγμένα. Ένα λεπτό κύριε Συστήδης. Μας λέει προτείνει όμως. Και συγχαρητήρια στον Φίλιππο που θα τον έχει δει. Θέλουμε να πάμε σε διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ακούσετε έναν πραγματικό.